Μετά από αρκετό καιρό επαυξημένης επιτήρησης, ο νομός Ηρακλείου περνάει σήμερα από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2 όσον αφορά τη ζώνη επικινδυνότητας για τη διασπορά του κορονοϊού. Ωστόσο, από τις 12.30 τη νύχτα μέχρι τις 5 το πρωί σήμερα, που η απαγόρευση κυκλοφορίας ήταν σε ισχύ για το νομό, επιβλήθηκαν 3 πρόστιμα σε πολίτες που αψήφισαν την οδηγία. Την ίδια ώρα, διοκτήτης τσίρκο στην Ιεράπετρα καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.500 ευρώ λόγω υπεράριθμων ορθίων θεατών. Η χρήση μάσκα στην Κυριακή φαίνεται πως παραλήφθηκε σε πολλές περιπτώσεις, όπως αποδεικνύει ο αριθμός των 25 προστήμων που επιβλήθηκε συνολικά χθες στην Κρήτη. Θετικό το βλέπω, πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι καλά είναι τα μέτρα. Μετά από αρκετά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο Ηράκλειο μέσα στο Σαββατοκύριακο, από σήμερα η πόλη περνάει στο κίτρινο επίπεδο, δίνοντας μια ανάσα στους κατοίκους. Το ίδιο θα προσέχουμε, δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που θα κάνουμε. Μπορεί το χρώμα να άλλαξε από πορτοκαλί σε κίτρινο για το Ηράκλειο, ωστόσο πολλοί από τους πολίτες κρατούν σφιχτά ακόμα τα λουριά και δεν εφησυχάζονται, καθώς όπως λένε, ο κίνδυνος συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι δύσκολο αυτό το έξω και ιδίως τώρα εμείς που έχουμε αρκετές ώρες έξω και με τη μάσκα, είναι λίγο πνιγυρό, αλλά αφού πρέπει. Δυστυχώς μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και τη χρήση μάσκας και να προστατεύει ο καθένας τον εαυτό του. Το αυστηρό περιοριστικό καθεστώς χαλαρώνει και για την εστίαση στο Ηράκλειο, όπου από σήμερα η λειτουργία της παρατείνεται μέχρι και τις 12.30 τη νύχτα. Από 4 σε 6 αλλάζει ο επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων ανά τραπέζι, με τους καταστηματάρχες αλλά και τους πολίτες να βρίσκουν θετικές τις τροποποιήσεις στα μέτρα. Σήμερα είναι λίγο τα πράγματα καλύτερα, με την έννοια ότι έχουμε ένα μισάωρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας όλους, γιατί αυτό μας βοηθάει και ως προς το κλείσιμο των επιχειρήσεων μας, όταν έρθει η ώρα να μην αγχωθούμε. Δεν έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας που υπάρχει στο άλλο επίπεδο. Δεν έχουμε τις υποχρεωτικές μάσκες παρά μόνο στους χώρους αναμονής. Και το βασικότερο, την ποιότητα του 65%, που αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Βοηθάει για τα καταστήματα. Αρκεί και ο Δήμος να δώσει λίγο παραπάνω χώρο, ο οποίος ακόμα δεν έχει δοθεί από μετά την καραντίνα. Ακόμα περιμένουμε τις άδειες από το Δήμο. Το έξτρα μισάωρο. Καλό, βοηθάει. Και αυτό χρειάζεται. Και ας γίνει και παραπάνω αργότερα, αν τα πράγματα πάνε καλά. Τους παλιούς τις ρυθμούς ξαναβρίσκει και η αγορά της πόλης, αφού το ωράριο επανέρχεται στο κανονικό. Συγκεκριμένα έρεται η υποχρέωση έναρξης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στις 10, καθώς πλέον θα ανοίγουν και πάλι από τις 9 το πρωί.